επίπτωση, ξαφνικά τα ταμιακά αποθέματα μειώθηκαν και βέβαια μεγιστοποιήθηκε και ο πιστωτικός κίνδυνος, γιατί σήμερα έχουμε ένα αποκλειστικό διανομέα, την Prodrinks, που ό,τι σημαίνει αυτό, αν πέσει έξω, θα πρέπει εμείς να ψάχνουμε την αποζημίωση από αυτόν τον αποκλειστικό μέτοχο. Όταν είχαμε, επαναλαμβάνω, ένα νερό που πραγματικά δεν προλαβαίναμε να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς. Μας ζητούσαν 10 και παράγαμε 3 και σωστά βάλατε και δεύτερη βάρδια για να προλαβαίνουμε την αγορά. Δεν κατανόησα ποτέ τον λόγο να γίνει με αυτή την διαδικασία, με αυτόν τον τρόπο που έγινε η αποκλειστική διάθεση στην Prodrinks. Που εμφανίζεται μια εταιρεία, μπορεί να είναι νοικοκυρεμένη, εγώ δεν λέω ότι οι άνθρωποι είναι παταξίδες, να πω να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, όμως από τον ισολογισμό που έχω εδώ μπροστά μου, μία πρώτη 21 μέχρι 31 12 21, οι οικονομικές καταστάσεις λένε τα αποτελέσματα προφόρων, μάλλον το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων από πωλήσεις κατά τη χρήση του 2021 της Prodrinks ήταν συνολικά 4.763.000, έναντι 2.973.000. Επί της διαδικασίας. Κύριε Λιάση, ναι. Μην δημιουργούμε κινδύνους. Όχι, δεν δημιουργώ κανένα κίνδυνο. Ενημερώνω το σώμα. Σε ένα εργοστάσιο που αυτή τη στιγμή, είναι στο φόκους διεθνών, λοιπόν, εντύπων. Διεθνών εντύπων. Μην δημιουργούμε και οι δημοσίευσεις στα εντύπα δεν ήταν τυχαία. Αντιλαμβάνεστε. Το Financial Times είναι τυχαία. Λοιπόν, καθόλου και είναι τιμή μας. Εντάξει. Και θα συνεχίσει να είναι τιμή μας. Λοιπόν. Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, θα μου απαντήσετε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν υπάρχει λόγος να με διακόπτετε. Δεν υπάρχει λόγος. Και να μην, όταν βλέπετε ότι μπαίνουν δύσκολα πράγματα, να διακόπτετε τους συνομιλίες. Συμφωνώ με τον κύριο Δήμαρχο να συμπληρωθούν ότι πρέπει να τελεσυνδικήσουν όλες οι δίκες, οι εκκρεμίες που έβαλε η πρόταση. Είναι σοβαρό και πρέπει όλες οι δίκες να τελεσυνδικούν. Και φυσικά και η επόμενη δημοτική αρχή θα στηρίξει την. Σε αυτό που έβαλε ο κύριο Δήμαρχο που ήθελε, που είχε προσθέσει, έτσι. Σε αυτό που είπε ο κύριο Δήμαρχο. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, το λόγο. Οι απαντήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει. Ακούστηκαν πολλές απόψεις. Από τον κύριο Γροπανόπουλο ακούστηκε ότι αναθεώρηση της και από άλλους αλλαγή σκέψης, φεύγουμε από το ένα οικόπεδο, πάμε στο άλλο οικόπεδο. Είπαμε, η γραμμή παραγωγής για να κατασκευαστεί χρειάζεται 10 με 12 μήνες. Μπορούν να πάνε παράταση. Προφανώς, κύριε Σέλτσα και όποιος άλλος έβαλε και ο κύριος Λιάσης τον προβληματισμό, αν μπορούν να απεγκλωβίσουν τα προβλήματα και αν υιοθετήσουν τον κατακαιρματισμό της λειτουργίας του εργοστασίου, αλλού το αναψυκτικό, αλλού το επιστρεφόμενο, αλλού το μη επιστρεφόμενο, αν τελικά το αποφασίσουν, έχουν χρόνο μέχρι να αυτή η γραμμή παραγωγής να κατασκευάσουν στο νέο οικόπεδο το νέο εργοστάσιο. Πού η αλλαγή σκέψης? Πού η δέσμευση της επόμενης δημοτικής αρχής? Η δέσμευση ότι ακόμα προχθές πήρε τις προσφορές, δεν τις έχετε δει και έχετε φασίσει. Όχι, να για την αλλαγή του. Όχι, για την γραμμή παραγωγής μιλώ. Θα φτάσουμε και για τη γραμμή παραγωγής. Θα φτάσουμε και για την γραμμή παραγωγής. Γιατί αυτή η επιμονή. Όχι επιμονή. Σας λέω, αποφασίστε εσείς. Αλλά πρέπει να παθεί τώρα για πάρα πολλούς λόγους. Αφήστε λοιπόν να γιατί όλες οι προσφορές έχουν deadline και λένε ότι από 1η πρώτου. Και 30 του 24, όλοι έτσι πιέζουν. Όχι, ξέρετε πολύ καλά ότι τέλος του χρόνου όλες οι εταιρείες θέλουν να αυξήσουν τους τζίρους τους και κάνουν ιδιαίτερες τιμές. Μη συνταγωγές, θα πετύχουμε πολύ καλή τιμή. Διαλέξτε τώρα για να κάνετε τη διαπραγμάτευση εσείς, γιατί τώρα με βγάλετε από τη σκέψη μου. Βγάλετε τη διαπραγμάτευση εσείς, αποφασίστε ποια θέλετε, να πάρθει τώρα, γιατί το περιβάλλον των προσφορών. Και δεν είναι μαύρη, πώς το λένε, Παρασκευή, έτσι, Friday. Το περιβάλλον των προσφορών είναι τώρα καλύτερο. Πάρτε όποια απόφαση θέλετε των 3 εκατομμερίων, των 4 εκατομμερίων, των 3,5 εκατομμερίων, των 2,5 εκατομμερίων. Θα δούμε τι προσφορές υπάρχουν. Υπάρχουν και ιταλικές προσφορές, υπάρχουν και γερμανικές προσφορές από τα δύο αυτά κράτη και με χαρά ακούω ότι και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί έχουν πραγματικά αξιόλογες προτάσεις.
Είναι 24 εκατομμύρια φιάλες στο ένα οχτάρο στη μηχανή παραγωγή που εσείς πρώτα προτείνατε. Και εμείς μαζί πήγαμε και την είδαμε. Το και χρηματοοικονομικό. Λοιπόν, θα έρθει κάποιος μαζί μου τώρα ένα λεπτό στο Δήμο πάνω και να έρθει να ενημερώσει το σώμα. Ότι λέτε ψέματα. Ότι λέτε ψέματα. Έρχεστε μαζί μου. Οι δυο μας τώρα στον. Έχω το χρηματοοικονομικό που καταθέσαμε πάνω. Πάμε και θα έρθει να θεωρηθεί και ένας μάρτυρας. Διακοπή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν έχει τόση αξία που. Έχει μεγάλη αξία. Έχει μεγάλη αξία. Έχει μεγάλη αξία γιατί κατέθεσε ένα πλαίσιο. Ένα χρηματοοικονομικό που δεν το γνωρίζει. Είναι δυνατόν. Πάμε μαζί είναι με ένα μάρτυρα. Πάμε μαζί με ένα μάρτυρα. Πάμε τώρα μαζί με έναν μάρτυρα. Είναι δυνατόν. Έρχεστε με ένα μάρτυρα. Εγώ θα πω το εξής όμως. Θα πω το εξής όμως. Πριν από λίγο παράδειγμα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Θωμαίδη. Σεβαστείτε. Έχει δίκιο ο κύριος Δήμαρχος. Έχει το λόγο. Αν όμως κύριε Δήμαρχε επιμένετε ότι πρέπει να πάτε πάνω και ο κύριος Θωμαίδης συμφωνεί, καλό θα είναι να πάτε πάνω. Τώρα πάμε και ερχόμαστε. Είναι ένα αρνητικό δεδομένο που ναι, δεν είναι. Είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν είναι. Άρα λοιπόν, κυρία Συγγνωρίζετε, γνωρίζετε ότι οι παραγωγές. Να πούμε λίγο στην ουσία τώρα. Ωραία. Είναι λοιπόν. Οι γραμμές που υπάρχουν ικανοποιούν κατά πολύ. Τι αυτή η επιμονή να καθυστερήσουμε και να πάμε σε δάνειο. Το ότι έχουμε τα χρήματα να τα κάνουμε, κανείς δεν ακούστηκε εδώ μέσα. Ότι όσοι σας συγκεντρώθηκαν. Πέρα από την περίοδο του κυρίου Θεοδωρίδη, που μέσα σε μια τετραετία, να τα λέμε 2,5 αυτά εδώ, αύξησε το πλούτο κατά 1.399.935,95 ευρώ. Την περίοδο 10-14, ο πλούτος αυξήθηκε κατά 314.000. Ήρθε ο κύριος Θεοδωρίδης στην επόμενη τετραετία, στον ίδιο χρόνο, και έβαλε 1 εκατομμύριο πάνω. Κάτι πολύ καλύτερο έκανε από την προηγούμενη. Ήρθε και η δική μας θητεία και προσθέσαμε άλλα 2.091 ευρώ πάνω. Σύμφωνα με τους συλλογισμούς. Επιπλέον 2 εκατομμύρια πάνω. Έχουμε ίσως και μέσα στην τετραετία 10-14 και ζημιογόνα χρήση. Επειδή αναφερθήκατε κύριε Λιάση για την διευθύντρια. Το 2013 λείπατε από το Διοικητικό Συμβούλιο, το γνωρίζω. Αλλά μην βγάλουμε τα ισόψυχά μας εδώ. Εάν θέλετε να πάμε στο παρελθόν, να πάμε. Συζητάμε για τη δική σας δημοτική περίοδο. Εάν θέλετε να πάμε, έχω πάρα πολλά επιχειρήματα. Λοιπόν, μην με προκαλείτε. Ναι, αλλά εσείς με προκαλείτε. Μην με προκαλείτε και γιατί υποφέρει σήμερα η δημοτική επιχείρηση, γιατί εσείς συνήψατε τη συμφωνία με την Ιωσήφιδης και εξαιτίας αυτής της δικαστικής διαδικασίας σήμερα συζητάμε συνεχώς για το ξινό νερό. Μην γίνεστε προκλητικός. Πραγματικά μην γίνεται. Δεν κάνατε όμως αυτό. Αυτό που έκανε ο Τσάνταλης τότε δεν το κάνατε εσείς. Δεν διαλύσατε τότε την παράταξή σας. Εγώ τη διάλυσα. Γιατί ο Τσάνταλης ακόμα χρωστάει. Το ξέρετε αυτό. Λείπει. Εγώ τη διάλυσα. Εσείς όμως την ξεπλύνατε πολιτικά με τη Γενική Συνέλευση του 2014. Καθόλου μην πάμε όμως εκεί. Μην πάμε εκεί. Έχω την απόφαση. Ξέρετε να διαβάσω πολύ καλά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 2014. Εσείς πήγατε. Να βάλω την απόφαση του κ. Θεοδωρού γιατί την καταψήφισε. Να βάλω την απόφαση του 2014. Έχω την απόφαση εγώ. Όμως τη 31 μην παρετήσετε από τα δικαστήρια που λέτε να τηλεσυνδικήσουν. Μην ανοίξουμε εσύ παρετηθήκατε, παρετηθήκατε και ξέρετε τι λέτε, να τη διαβάσω την 32. Την απόφαση Γενική Συνέλευση δική σας. Και την 33 την κατήργησα. Γιατί την κατήργησατε, γιατί κάνατε παράβαση κατήγορο. Σε 10 μέρες. Κάνατε παράβαση κατήγορο. Εσείς όμως ακόμη δεν καταγγείλετε το 13. Εγώ κατήγγειλα και τότε. Το εγκρίνατε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μην ανοίγουμε όμως. Δεν θέλω. Δεν θέλω μακριά από μένα. Αν θέλετε να πάμε στο παρελθόν, να πάμε. Να μακριά από μένα. Συζητάμε εδώ. Για αυτή τη δημοτική περίοδο. Γιατί στην όλη ιστορία της ξινό νερό, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, δύο ζημιογόνες κρίσεις υπάρχουν. Δεν θέλω να πω τις ημερομηνίες. Δύο ζημιογόνες κρίσεις. Τι ξέρει ο κύριος Θεοδωρής, τι ξέρει ο κύριος Λιάς, τι ξέρω και εγώ, τι ξέρουμε όλοι. Μην ανοίξουμε όμως αυτό το κεφάλαιο. Δεν μου λέτε τώρα με το πρόστιμο που πληρώσαμε 360.000, μήπως έχουμε ακόμα μία ζημιογόνα χρήση παρότι. Όχι, είναι... δεν έχουμε. Και δεν είναι πρόστιμο, σας διορθώνω. Ήταν περίοδος, ήταν φόρος που έπρεπε να αποδοθεί το 2016 και το 2017. Δεν ήταν δική μας περίοδος. Δεν είναι πρόστιμο, είναι φόρος ο οποίος έπρεπε να αποδοθεί. Ίσως δηλαδή και το 1.399 που φαίνεται εδώ έπρεπε να είναι. Ένα εκατομμύριο. Έλα όμως μέσα στην ίδιο χρονικό διάστημα εμείς αυτή η διοίκηση αύξησε κατά 2 εκατομμύρια επιπλέον. Βρήκατε ένα προϊόν απογειωμένο. Απογειωμένο μέσα σε COVID, μέσα σε κλειστή εστίαση. Είχαμε προχθές, για να δείτε και άλλα συγκριτικά στοιχεία, είχαμε προχθές την έγκριση με τους λογιστές μας, την έγκριση της κοστολόγησης. Κοστολόγηση, πρώτη φορά υπάρχει κοστολόγηση.
το σώμα. Επόμενη δημοτική αρχή. Τους δημοτικούς συμβούλους που θέλουν να αποφασίσουν ποια γραμμή παραγωγής θέλουν, μαζί με την τεχνική υπηρεσία, τον κύριο δήμαρχο, τον νέο δήμαρχο, να αποφασίσουν άμεσα, αύριο, όποια απόφαση και να πάρετε, θα την υιοθετήσω εγώ και θα τη φέρω προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορώ να δεχτώ οποιονδήποτε εκβιασμό. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά τώρα φεύγεται όμως ξαφνικά και δεν μπορούμε να απαντήσουν κάποιοι άνθρωποι για δευτερολογία, κύριε Δήμαρχε. Εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο. Δύο πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, μια στιγμή λίγο. Κύριε Δήμαρχο, αποχωρούμε και εμείς. Αποχωρούμε και εμείς, δεν υπάρχει λόγο. Να αποχωρήσει. Όχι, δεν πάρθει απόφαση καταρχήν. Βεβαίως, πρέπει να ψηφίσουν σαν σώμα, Πρόεδρε, γιατί το ξέρετε πολύ καλά. Τι θα ψηφίσουμε. Πρέπει να ρωτήσω αν κάποιος θέλει να πάρει τη δευτερολογία. Εγώ. Μια στιγμή λίγο, κύριε Θωμαίδη, σας βλέπω. Κάποιος άλλος που δεν έχει μιλήσει με τις απαντήσεις του κυρίου Δημάρχου, του έχουν κάποιες απορίες προκληθεί. Κύριε Κυριακού. Εγώ καλό βλέπω βράδυ, ότι ο κύριος Δήμαρχος πρώτα θέλει να πάρουμε άρωτρο και μετά τρακτέρ. Όχι, να το κάνουμε. Μία ολοκληρωμένη πρόταση, κύριε. Κουβαλάμε νερό από το μερά εδώ να. Εγώ μία ερώτηση έκανα αν γίνει, αν γίνεται. Ναι. Μία ερώτηση αν γίνεται. Γιατί να μην κάνουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση, κύριε Δήμαρχε, και έπειτα να αποφασίσουμε να την υλοποιήσουμε. Τέτοιες προτάσεις να γίνει το εργοστάσιο στο μερά. Γιατί να κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις. Νερό από το ξινό νερό στο μερά. Έκανα ερώτηση, αν γίνεται για να γίνει κάτι καλύτερο.